Ελάτε να ανοίξουμε την ατζέντα για την κλιματική αλλαγή και όχι μόνο θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων για την κλιματική αλλαγή και πολύ περισσότερο τι δράσει που οποίε παίρνει η περιφέρεια για να στηρίξει λοιπόν ζητήματα τα οποία αφορούν την κλιματική αλλαγή. Ο κύριο Γιάννη Αναστασάκη είναι μαζί μα, αντιπεριφερειάρχη κλιματική αλλαγή και βιώσιμη κινητικότητα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ και θέλω να ξεκινήσω λίγο με αυτή την δράση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν δεν κάνω λάθο, τελειώνει τώρα για του νέου τη Κρήτη και πώ αυτοί μπαίνουν στην πρώτη γραμμή ε, για την κλιματική αλλαγή. Και αναρωτιέμαι, κύριε Αναστασάκη, τελικά εκεί και η απάντηση στου νέου. Ε, Μήπω ε... το έχουμε χάσει μεγαλύτερη ε... λίγο το, το παιχνίδι. Κυρίω είναι ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν τον λογαριασμό είναι. Ναι. Ε... Ε... Και η λύση είναι σε αυτού, ξεκάθαρα. Αλλά θα μεγαλώσει η σημασία τη κλιματική κρίση στη γενιά που τώρα είναι 15 μέχρι 30, γιατί θα μεγεθύνεται το ζήτημα και θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις που είναι κρίσιμες. Άρα σε κάτι που θα το καταλάβουν καλύτερα έγκαιρα, τώρα που είναι παιδιά και νέοι, θα μπορέσουν να δώσουν πιο σωστές λύσεις και προσεγγίσεις. Γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε όλοι για την κλιματική αλλαγή, τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει σε βάθος κατανόηση του ζητήματος από τον μέσο πολίτη. Ναι, η yeah. αίσχυα έτσι το αντιμετωπίζουμε λίγο επιφανειακά και ενδεχομένω δεν του δίνουμε και τη σημασία την οποία πρέπει. Δηλαδή, λέμε όλοι για τι επιπτώσει κλιματική αλλαγή, λέμε για το ότι δεν έχουμε mm -hmm. νερό, λέμε για το ότι μπορεί να συμβεί με ακραία καιρικά φαινόμενα που σε κάποιε περιπτώσει είναι αποτέλεσμα τη κλιματική αλλαγή, αλλά ω εκεί. Μέχρι εκεί. Άρα, ξέρουμε κάποια επιμέρου κομμάτια του πάζλου ότι οφείλονται σε αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, που βαφτίστηκε κρίση πια. Αλλά το πώ διασυνδέονται όλα αυτά και κυρίω το τι μπορούμε να κάνουμε ω. Πολίτες, δεν το έχουμε κατανοήσει πλήρω. Mm. Εκεί είναι η δουλειά τη περιφέρεια αυτή τη στιγμή, με την αντιπεριφέρεια που ιδρύθηκε, να δώσει σε συνεργασία με όλου του φορεί τη Κρήτη που έχουν να κάνουν με βάση την αρμοδιότητα ή την επιστήμη τους και βέβαια με του συναδέλφου στι αντιπεριφέρειε που εμπλεκόμαστε, όπω είναι στον αγροτικό τομέα ή στον τουρισμό, προκειμένου και στο περιβάλλον. Και πρόσφατα μέχρι και σήμερα και με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδεία, αλλά και με τη Θεοδόρα του Κουντεντάκη, που είναι υπεύθυνη της, του Youth Crete, του δικτύου για την νεολαία τη Κρήτη, προσπαθούμε να διασπείρουμε ουσιαστικά τι δυνάμει από την περιφέρεια σε όλη την Κρήτη για να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένου τομεί. Πιάσαμε τον πρώτο, που είναι οι μαθητέ και οι νέοι, ένα πενθήμερο που ολοκληρώθηκε σήμερα στα Χανιά, που περιλάμβανε τα εξή ενδιαφέροντα επισκέψεις σε δύο γεωτόπους UNESCO, στο Γεωπάρκο Σιτίας και στο Γεωπάρκο Ψιλορίτη, Σπήλαιο Μελιδονίου και Φαράγκη Κάτω Ζάκρου, δύο από τους, εννιά, από τους, εννιά, σε όλη την Ελλάδα παγκόσμιους γεωτόπους UNESCO είναι στην Κρήτη. Άρα πολύ μεγάλη αξία περιβαλλοντική και κλιματική αυτοί οι δύο γεωτοποι. Επιλέξαμε να μπούμε σε ένα σπήλαιο για να δείξουμε στα παιδιά, επειδή οι σταλακτήτε και οι σταλαγμήτε και οι λοιποί σχηματισμοί μέσα στο σπήλαιο είναι τα πέτρινα βιβλία του κλίματο, οι σκληροί δίσκοι όλη τη κλιματική πληροφορία και μπορούμε να δούμε μέσα στα χιλιάδε χρόνια τι εναλλαγέ υπήρχαν. Έτσι, τα παιδιά εμπνέονται και παίρνουν και μία πληροφορία την άκρη του νήματο για να δουν πώ θα επηρεάσει και η σημερινή περίοδο όλα τα επόμενα χρόνια να. και από πού μπορούν να το εντοπίζουν. Και μία αντίστοιχη. Ένα κλιματικό περίπατο έγινε μέσα στο φαράγγι τη κάτω Ζάκρου, το περίφημο φαράγγι των νεκρών. Όπω λέγεται, mm. που εκεί βέβαια εστιάσαμε στο κομμάτι των υδάτινων πόρων. Γιατί όπω αντιλαμβάνεστε, το φαράγγι το άνοιξε η πορεία του νερού. Τώρα που δεν υπάρχει πια νερό, έχουμε μια διαταραχή στο οικοσύστημα που εντοπίζεται από του επιστήμονε και μπόρεσαν να τη δουν και τα παιδιά και να την καταλάβουν και να τη συζητήσουν. Και ήρθαμε στην ε, Λότζια. Στε, στην λότζια. Μου έχει μείνει η λόγια. Παλιό έρωτα, ήρθαμε στην περιφέρεια, κάναμε μια συζήτηση με τα παιδιά, μια μήνυ συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου για το κλίμα. Τους εξηγήσαμε κάποιου βασικούς ορισμούς. Που ενδεχομένω να μην του έχουν κατανοήσει και ανταλλάξαμε απόψει. Γιατί έχουν πάρα πολύ καλέ ιδέε τα παιδιά και το ίδιο έγινε και στα χανιά. Άρα, πρώτα προηγήθηκε μάλλον ο, ο, ο προβληματισμό ε, επιτόπου. Στα ναι. σημεία, το πιο γεδραστικό κομμάτι, αυτό που ενδεχομένω και να κουμπάει και πιο εύκολα ε, mm. τα αντανακλαστικά των νέων. Πολύ σωστά είστε, το εντοπίζω. Η θεωρία. Άμα καθίσουμε τώρα όλοι κάτω και πούμε ότι α, 1, 2, 3, 4 αυτά κάνει κλιματική αλλαγή, σε σχέση με το να πάμε στο σημείο και να δούμε τις επιπτώσεις. Είναι, Είναι διαφορετικό και μάλιστα το ζητάνε ακόμα περισσότερο. Γιατί από τα διάφορα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία υπάρχει η βασική πληροφορία για το mm. κλίμα. Είναι κομμάτι της εκπαίδευσης της σημερινή. Θέλουν να ζήσουν τα παιδιά πιο πρακτικά τα συγκεκριμένα θέματα για να τα καταλάβουν σε βάθο. Και εδώ τώρα πήραμε τη σκητάλη και σηκώνουμε το γάντι για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Χθε κάναμε... Κάτι πρακτικό, που είχε και θεωρητικό κομμάτι μέσα. Επισκεφτήκαμε ένα πρότυπο σπίτι, βιοκλιματικό, το οποίο είναι αυτάρκε και ενεργειακά, και από άποψη νερού και από άποψη τροφίμων. Να. Και αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Με πολύ σύγχρονες καλλιεργητικέ μεθόδους, σε ένα σπίτι που δεν είναι πολύ μακριά από τα σπίτια που έχουμε στα χωριά μας ή σε περιοχές περιαστικές. Αναγεννητική υγειοργία, Πλήρη εκμετάλλευση του βρόχινου νερού, η ενέργεια στα καλύτερά τη με φωτοβολταϊκά, τα οποία μάλιστα αγοράστηκαν και μεταχειρισμένα για να μην έχουν και μεγάλη δαπάνη, yeah. και όμω έχουν ικανή απόδοση για να θερμαίνουν, να ψύχνουν το σπίτι και να καλύπτουν τι βασικέ ανάγκε. Και αξιοποίηση τη γνώση που υπήρχε πάντα στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, δηλαδή έχουν φτιάξει οι άνθρωποι ένα περιστήλιο όπω την γνωσό, με προσανατολισμό σωστό, με το προστέγασμα τόσο μεγάλο ώστε να μην διεισδύει ο ήλιο το καλοκαίρι αλλά να διεισδύει το χειμώνα. Πράγματα που τα ξέραμε, οι παλιοί ήταν σοφοί γιατί δεν είχαν όλο τον τεχνολογικό Αυτό το σπίτι εξοπλισμό. Αυτό πρότυπο, πού βρίσκεται κύριε, κύριε Βρίσ, κάτω αρχάνες. Κάτω αρχάνες. Ένα φοβερό ζευγάρι, μία γιατρός και ένας μηχανολόγος που αποφάσισαν κάποια στιγμή να γίνουν καλλιτέχνε. Γιατί ξέρετε, στο άκουσμα ήταν σαν να έχει δημιουργήσει περιφέρεια ένα σπίτι πρότυπο του <laughs> <σώστηκε> για εκπαιδευτικέ <laughs> δράσει. Πρέ, και... Πρέπει, πρέπει <laughs> να το κάνουμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα λοιπόν έρχεται να μα δείξω ότι ναι, στην καθημερινότητά μα μπορεί να υπάρξει είναι νομίζω μια, ένα αντικείμενο πολύ έρευνα mm. το πώς οι άνθρωποι αυτοί από μια βασική ιδέα και αφού αφιέρωσαν τρία καλοκαίρια mm. συζητώντας, μελετώντας με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες κατάφεραν να φτιάξουν ένα σπίτι που εξυπηρετεί τη βασική ανάγκη την οικογενειακή τους. Yeah. Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, έχει μηδενικό αποτύπωμα και μάλιστα μπορεί να τους θρέψει και για ένα ικανότατο διάστημα που μάλιστα στην περίοδο του COVID το αντιληφθήκαμε όλο, όλοι μας πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μία διαβίωση της προκοπής στον χώρο που μένουμε. Και ανοίγουν και το σπίτι τους λοιπόν για να γίνει και αυτό. Ανοίγουν και νομίζω ανοίγουν. ότι αξίζει τον κόπο κάποιο να το, το δει το και να εντρυφήσει, γιατί οι άνθρωποι δεν σταματήσαν εκεί. Ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος μαζί με τη σύζυγό του έχουν ιδρύσει και ένα φορέα που συνδέει την τέχνη με την κλιματική αλλαγή, γιατί πολλές φορές τα μηνύματα δεν μπορεί κανείς να τα επικοινωνήσει όταν γίνουν πολύ πλοκά από επιστημονική άποψη και είναι πολύ πιο δυνατό το να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την τέχνη yeah. που περνάει στην ψυχή κάθε Πάρα πολύ. Θέλω να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση για να προλάβουμε να, να πάμε και σε άλλα θέματα έτσι, που, που από το, το δικό σα αρμοδιοτήτων. Συνεργάζεστε και με τον κύριο Τζεδάκη σε ό,τι έχει να κάνει και με το mm. κομμάτι ε, των οδηγιών που πρέπει να δώσετε στου καλλιεργητέ την περίοδο αυτή. Αφορά, αφορά συγκεκριμένε καλλιέργειε ή υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα mm. για διάφορε καλλιέργειε Κρήτη. Υπάρχει καταρχήν ένα μεγάλο προβληματισμό γιατί ο πρωτογενή mm. τομέα, ο αγροτικό τομέα είναι από τους πρώτους που βάλλονται από τις αλλαγές του κλίματος. Νομίζω ότι είναι κοινό τόπο, το βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια με τις αυξομοιώσεις στην παραγωγή, στις ελιές, στο λάδι, με τους μελισσοκόμους, βλέπετε τον προβληματισμό και των εινοποιών και των αμπελοκαλλιεργητών. Στην κτηνοτροφία έχουμε ασθένειες που ίσως να μην είναι τυχαίο το ότι είναι τόσο συχνέ πια σε σχέση με το παρελθόν, άρα γενικά υπάρχει ένα ντόμινο από παρενέργειες που πλήττουν τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Πάνω σε αυτό τον προβληματισμό, αρχίζουμε και χτίζουμε μία στρατηγική. Πάω να αναφέρω τώρα συγκεκριμένα για τους ελαιοκαλλιεργητές. Πρώτη φορά έχουμε ξερά ελαιόδεντρα yeah. στην Κρήτη. Και στην Ανατολική Κρήτη, αλλά και στο Ηράκλειο. Στη Μεσαρά υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα, πάρα πολλά ξερά ελαιόδεντρα yeah. και σε άλλες περιοχές, σε μικρότερο βαθμό. Σήμερα ήμουν στη Χερσόνησο, παρατηρούσα, γύρω-γύρω ξερές ελιές. Yeah. Τι κάνουμε Προβληματιστήκαμε κι εμεί και οι επιστήμονε τη περιφέρεια. Οπότε το καλύτερο είναι να ρωτήσει του επιστήμονε: Έχει ξανασυμβεί, Ποια είναι η καλύτερη διαχείριση που μπορεί να κάνει ένα καλλιεργητή, Αν τον αφήσουμε χωρί οδηγίε, η κοινή του αίσθηση, η κοινή του λογική, οδηγεί προ τη σωστή κατεύθυνση. Τα βάλαμε λοιπόν κάτω. Είδαμε ότι δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή οι αγρότε πώ να το διαχειριστούν. Αυτό το καταλάβαμε από ερωτήματα που μα έρχονταν που αναρωτιόντουσαν μήπως πρέπει να τα κόψουμε, μήπως είναι μια μεταδοτική ασθένεια, μήπως, μήπως, μήπως. Okay. Και τώρα έχει παραχθεί ένα πάρα πολύ ωραίο τετράφυλλο, με οδηγίες πολύ πρακτικές, πολύ απλά γραμμένες, με τις φωτογραφίες, προϊόν επεξεργασίας από τον Ελγό Δήμητρα, από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ε, μαζί με τον Σταύρο τον Τζεδάκη και την τη Τηλιανού και τους επιστήμονες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης είχαμε και εμείς μία συνεισφορά από τις συζητήσεις, στις συζητήσεις εγώ ως μη ειδικό, αλλά με απορίες που μπορεί να τις έχει και ένας καλλιεργητής ε, αυτή βέβαια. τη στιγμή, γιατί θέλουμε να ακολουθήσουμε τη λογική να κατέβει η περιφέρεια και να βγει στο δρόμο, να βγει στο χωράφι, Ωστε να τροφοδοτήσει με πληροφορία που θα την καταλάβει ναι, γιατί, ο μέσο καλλιεργητή. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη περισσότεροι καλλιεργητέ είναι καλλιεργητέ όχι από επάγγελμα. Έτσι, έτσι. Είναι κάτι το οποίο έρχεται συνεπικουρικά. Ε, συνεπικουρεί, μάλλον, στο, στο, στον οικονομικό προπολογισμό. Όλοι λίγο πολύ, άσχετα με το τι δουλειά κάνουμε, έχουμε και κάποια καλλιέργεια την οποία εκμεταλλευόμαστε. Σωστά. Ε, Του μήνε που πρέπει και δεν ξέρουν όλοι τι θα κάνουν με αυτέ τι καλλιέργειε. Και ακόμα και αυτοί που είναι κατ' επάγγελμα αγρότε, <χι> επειδή μέσα στα χρόνια άλλαξε ο τρόπο που καλλιεργούμε, μπορώ να σα πω ότι από αυτά που άκουσα από τι συζητήσει, δεν γίνονται όλα με τον δέοντα τρόπο ή πρέπει να αλλάξουν επειδή άλλαξαν οι συνθήκε. <χι> Έχουμε πολύ λιγότερο νερό. Τι θα κάνουμε. Θα ξεραθούν όλε οι ελιέ ή δεν θα βγάλουμε καθόλου παραγωγή. Δεν ισχύει αυτό. Mm -hmm. Απλώ άμα έχουμε κακομάθηση εισαγωγικά το δέντρο και το υπερποτίζουμε τόσα χρόνια χωρί να χρειάζεται, θα πάθει ένα mm -hmm. σοκ τώρα που θα περάσει μια περίοδο με μειωμένο πότισμα. Mm -hmm. Αντίστοι αντίστοιχα, mm -hmm. α πούμε, σα λέω ένα παράδειγμα. Τα κλαδέματα δεν πρέπει να τα καίμε. Παράγεται διο διοξίδιο του άνθρακα, κάνουμε κακό στο περιβάλλον και χάνουμε και μια πολύτιμη ύλη. Που αν τη θρηματίσουμε και την απλώσουμε στο χωράφι, κάνει θαύματα. Γιατί εμπλουτίζει ξανά το χώμα, το οποίο έχει παρεπτώσει δεν πρέπει ούτε καν να το σκάβουμε. Αυτά δεν είναι πράγματα ε, οικεία σε όλου του αγρότε. Στου παλιότερου είναι. Καλό είναι να υπάρχει πληροφόρηση, λοιπόν. Πείτε μου πολύ γρήγορα τι γίνεται με το κομμάτι του τουρισμού και τι mm -hmm. συνεργασίε που κάνετε και σε αυτό το, το κομμάτι. Εκεί έχουμε μια συνεργασία με όλου του φορεί τουρισμού τη Κρήτη, ναι. μαζί με τον Κυριακό, τον Κότσοβουλ, τον Αντιπεριφερειάρχη. και έχουμε συμφωνήσει να πάμε σε ένα δρόμο πιστοποίηση τη Κρήτη ω βιώσιμο προορισμό. Αυτό δεν θα είναι μια ταμπέλα που θα μα την κολλήσει κάποιο χωρί να κάνουμε τίποτα. Έχει ουσία. Δηλαδή πρέπει να καταργηθούν τα στεγανά ανάμεσα στου ξενοδόχου, του τουριστικού πράκτορε, του αγρότε, του παραγωγού, τι τοπικέ κοινωνίε και όλου όσου είναι έστω και έμεσα επηρεαζόμενοι από τον τουρισμό, όπω είναι το φυσικό περιβάλλον. Και να αρχίσουμε να βλέπουμε πώς μπορούμε με διορθωτικές κινήσεις, αφενός να μοιράσουμε την ωφέλεια του τουρισμού σε όλους, αφετέρου να μειώσουμε το αποτύπωμα του τουρισμού, της τουριστικής δραστηριότητας, στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον. Mm. Να υπάρξει μια ισορροπία καλύτερη. Σας λέω ένα παράδειγμα, το ιδανικά, σε έναν προορισμό που θέλει να λέγεται βιώσιμο, όλα τα προϊόντα που καταναλώνται στα ξενοδοχεία πρέπει να είναι τοπικά. Ah. Μεγάλη συζήτηση. Γιατί έτσι. Κύριε Αναστασάκη. Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά προσέξτε τι, τι κέρδο έχει. Κάνουμε έχεις. και χρόνια. Δεν θα σου έρχεται η μπανάνα από το Εκκουάδορ. Θα προτιμά τη Σάρβη. Δεν θα σου έρθει η ντομάτα από Σύφων. την Ολλανδία. Θα προτιμά τη Μεσαρά. Και πάει λέγοντα, αυτό έχει συνέπειε θετικέ στο περιβάλλον. Μειωμένη η ενέργεια για τι μετακινήσει, εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου. Και υπάρχει και περισσότερη ανθεκτικότητα κοινωνική και οικονομική τοπικά, γιατί θα αρχίσει να γίνεται ένα σεισμό λόγω του κλίματο και οικονομικό. Μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από τέτοιε εξελίξει. Και μακάρι να προχωρήσει και να γίνει. Νομίζω είναι ένα διαχρονικό αίτημα αυτό και νομίζω όχι μόνο όσων εμπλέκονται mm -hmm. με τον τουρισμό, αλλά γενικότερα τον φορέο τη Κρήτη. Σα ευχαριστώ, κύριε Αναστασάκη. Να είστε καλά. Θα Στανα... είμαι στη διάθεσή σα. Θα τα ξαναπούμε το μόνο σίγουρο.